Ο κύριος Γκουγκουρέλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Καλή χρονιά, σας εύχομαι με υγεία, κύριε Γκουγκουρέλα. Καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε κάνει εγκλήματα για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Θέλετε λίγο έτσι να μας βάλετε στο δικό σας σκεπτικό? Ναι, βεβαίως. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πέρασε στα ψηλά και αυτό ήταν η δικιά μου η απορία και η παρακίνηση να γράψω και συγκεκριμένο άρθρο, γιατί είμαι και γνώστης ως κατέχον μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τι συμβαίνει λοιπόν στο πλαίσιο της δευτερογενούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας? Να ξέρετε, το μεγαλύτερο κομμάτι των ενόμων τάξεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα είναι 27, αποτελείται από τη δευτερογενή ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία ενσωματώνεται στις εθνικές νομοθεσίες. Ναι. Τι έχουμε? Έχουμε τους κανονισμούς και τις διρεκτίβες, τις οδηγίες. Υπήρχε λοιπόν μια οδηγία από το 2014 που μιλούσε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τον οποίο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό θα έπρεπε καταρχάς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, να δηλώσουν ποια είναι τα θαλάσσια ύδατά τους, έτσι όπως αυτά νομικώς και πρακτικώς ορίζονται και αποκτούν ενοιολογική σημασία σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες. Και από εκεί και πέρα να πούνε στα θαλάσσια ύδατά τους, θα σας πω ποια είναι τα θαλάσσια ύδατα, τι ακριβώς ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή οικονομικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες πρόκειται να ασκήσουν σε αυτά τα θαλάσσια ύδατά τους. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με τη Σύμβαση της Θάλασσας, τη Σύμβαση του Montego Bay, που υπογράφηκε το 1982 στο κόλπο Montego Bay της Τζαμάικα και ισχύει από το 1995 στην Ελλάδα, γιατί κυρώθηκε με νόμο, τα θαλάσσια ύδατα είναι τα χωρικά ύδατα ή η αιγαλίτιδα ζώνη, είναι η συνερεύουσα ζώνη, είναι η υφαλοκρηπίδα, για την οποία υπάρχει σύμβαση από το 1958 στο Διεθνές Δίκαιο, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, που την ξέρουμε εμείς με το αρτικό λεξό, δηλαδή με την ΑΟΣ. Άρα τι ζητεί το από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα κράτη-μέλη να ορίσουν κατά την δική τους αντίληψη και κατά το δικό τους σχεδιασμό ποια είναι η αιγαλίτιδα ζώνη τους, ποια είναι ή αλλιώς χωρικά ύδατα, γιατί ο κόσμος ξέρει συνήθως την ορολογία χωρικά ύδατα, ποια είναι η συνορεύουσα ζώνη, που είναι μια ζώνη 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, ποια είναι η υφαλοκρηπίδα που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές βάσης, και ποια είναι η ΑΟΣ που η έκτασή της συμπίπτει εμβαδομετρικά με την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή στα 200 ναυτικά μίλια. Ναι. Μάλιστα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, να σας πω και αυτό και να ανοίξουμε τη συζήτηση αν θέλετε, όριζαν και το εξής, ότι στην περίπτωση αυτή ζητούσαν διασυνοριακή συνεργασία, δηλαδή θα μπορούσαν να συνεργαστεί το κράτος μέλος με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, και έλεγαν ότι σε τούτη την περίπτωση θα έπρεπε οπωσδήποτε μέχρι το 2021 να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί με βάση το ευρωπαϊκό όραμα, δηλαδή τη στρατηγική ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να βάλει καλούπια, αν θέλετε, να οροθετήσει καλύτερα το δικό της ευρωπαϊκό χώρο. Ναι. Και είπε στα κράτη-μέλη μέσω αυτής της οδηγίας μέχρι το 2021 να είστε έτοιμοι. Η Ελλάδα όμως δεν έπραξε τίποτα. Και στο πλαίσιο αυτό, κύριε Γκουρέλα, πείτε μου λίγο αν κάνω. Είναι έτσι, δεν οριοθετήσαμε ούτε. Ακόμη και τις αλλιευτικές ζώνες, τις θαλάσσιες αλλιευτικές ζώνες, ούτε αυτές τις καθορίσαμε. Κάτι το οποίο μας το ζητούσαν επί δεκαετίες οι Ευρωπαίοι, και έληξε αυτή το περιθώριο που είχαμε τον περασμένο Μάρτιο. Και ούτε αυτό το κάναμε. Ούτε αυτό το κάναμε. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αφορά ένα μεγάλο κάδρο δραστηριοτήτων, δηλαδή τις αλλιευτικές ζώνες, τη θαλάσσια χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και υποδομών για την έρευνα, την εκμετάλλευση, την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων, μέχρι και τον καθορισμό των θαλασσίων περιοχών διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, ήταν μια πολύ μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων οικονομικού, στρατιωτικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος, παραγωγικού ενδιαφέροντος, που έπρεπε να οριστεί μέσα στα θαλάσσια ύδατα. Είναι, σας είπα, αυτή δηλαδή, συγγνώμη, για να το καταλάβουμε λιγάκι, αν είχαμε κάνει αυτά τα οποία μας έδωσε το πράσινο φως η Ευρώπη να τα κάνουμε, θα είχαμε ουσιαστικά καταργήσει το κάζους μπέλι των Τουρκών? Θα είχαμε πει την αντίληψή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτά είναι τα χωρικά μας ύδατα. Ωραία, ναι. Και από εκεί και πέρα ασφαλώς
θα απαντούσαμε στους Τούρκους ότι εμείς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, ότι το casus belli είναι παράνομο, ότι ενασκούμε δικαίωμα που μας δίνει δυνητικά το άρθρο 3 της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι. Και επομένως ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζοντας όχι μόνο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εκφράζουμε την αντίληψή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ποιος ο λόγος να φοβόμαστε την Τουρκία? Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Γκουρέλα, ότι ουσιαστικά θα μπορούσαμε να έχουμε σβήσει τα όποια επιχειρήματα έχουν και το casus belli οι Τούρκοι. Αλλά πώς να σβήσουμε όταν έχουμε το Συρίγο να βγαίνει και να λέει ότι είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης, για παράδειγμα? Σήκωσε μεγάλο τόρο η δήλωση του κύριου Συρίγου. Εγώ σέβομαι τον κύριο Συρίγο, ένας καθηγητής, βέβαια είναι πολιτικός σήμερα, αλλά υπήρξε και είναι. Γνωρίζει, είναι γνώστης. Αλλά από εκεί και πέρα η αντίληψη αυτή, το να λέμε ότι είναι παροχημένη μια συνθήκη η οποία όρισε τα γεωγραφικά σύνορα, προσέξτε, τα γεωγραφικά σύνορα μεταξύ πολλών άλλων, ναι. Μεταξύ πολλών άλλων, γιατί δεν είναι μια συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή συνθήκη της Λοζάνης. Μεταξύ πολλών άλλων όρισε και τα γεωγραφικά σύνορα Ελλάδας Τουρκίας και όρισε στην ουσία τον καμβά της γεωπολιτικής δράσης επί έναν αιώνα. Δεν μπορούμε να λέμε επομένως για αυτή τη συνθήκη ότι είναι παροχημένη. Βγάζουμε τα μάτια μας. Βγάζουμε τα μάτια μας. Διεθνώς. Άσχετα αν έγιναν προσπάθειες όλη αυτή η δήλωση να θεωρηθεί ότι υπόθηκε που ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι δεν εννοούσε ο κύριος Συρίγος αυτό που εννοούσε. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Ο μέσος νους, η κοινή γνώμη, αν θέλετε, όπως το λέμε στην Ελλάδα, με το που ακούει αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και εσείς. Και πολύ περισσότερο όταν αυτό εκφεύγει, γιατί σήμερα με τα μέσα, με το ίντερνετ, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτές οι δηλώσεις δεν μένουν στο εσωτερικό, ξέρετε. Μα αυτό εκφεύγουν και στη γειτονιά και στον ευρύτερο κόσμο, αν θέλετε. Έτσι. Πανηγύριζαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης με το ότι ασπάστηκε το αφήγημα των Τούρκων για δεκαετίες ολόκληρες ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πανηγύριζαν. Έτσι. Λέγονται πολλά, βέβαια, για την σχέση μας με την Τουρκία, για την προσέγγιση μας. Στις 7 Δεκεμβρίου, σας θυμίζω, υπογράψαμε κοινή διακήρυξη φιλίας, η οποία σε ένα πλαίσιο διμερούς διπλωματίας και σε ένα πλαίσιο γειτονικής αυτοπροσύνης. Πότε λέτε, τότε που είχαμε την υπόκληση, τότε τη διπλή την υπόκληση, αυτό λέτε, ναι. Τότε που ήρθε ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα, που και επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, ακριβώς τότε. Λέμε. Που υποκλήθηκε ο Γεραπετρίτης μας. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, συνεπώς αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να μην είμαστε καθόλου φοβικοί. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οδηγίες, μάλιστα, να σας πω και το εξής, ορίζουν και τις θαλάσσιες περιοχές. Δηλαδή, τι λέει η Ευρώπη στην Ελλάδα συγκεκριμένα, αφού μιλάμε για την Ελλάδα? Θα μου ορίσεις, Ελλάδα, τα θαλάσσια ύδατά σου σε θαλάσσιες περιοχές. Δίνει και τον ορισμό των θαλασσίων περιοχών και λέει ότι οι θαλάσσιες περιοχές είναι η Δυτική Μεσόγειος, είναι η Αδριατική, είναι η Ανατολική Μεσόγειος, είναι το Ιόνιο Πέλαγος, είναι το Αιγαίο Πέλαγος, δηλαδή με βάση, προσέξτε, την οδηγία του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ναι. Η Ελλάδα θα έπρεπε να ορίσει καταρχάς εκεί που ασκεί εθνική κυριαρχία. Πού ασκούμε εθνική κυριαρχία βάσει του διεθνούς δικαίου? Στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Πες λοιπόν ότι τα χωρικά σου ύδατα είναι έστω σε επίπεδο διευρωπαϊκό, όχι σε επίπεδο διμερές Ελλάδας-Τουρκίας, ότι τα δικά μου χωρικά ύδατα εφαρμόζονται το διεθνές δίκαιο και είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Πες το. Ποιος το αποκλείει αυτό? Γιατί λοιπόν τέτοια υποχωρητικότητα ως χώρα? Όταν οι άλλοι που υπογράψαμε, όπως σας είπα προηγουμένως, συνθήκη, μάλλον και κάναμε κοινή διακήρυξη φιλίας, υπογράψαμε εμένα, αλλά δεν κάνουν σπιθανή πίσω από το θεώρημα το δικό τους της γαλάζιας πατρίδας, που εκφράζει τις δικές τους αντιλήψεις για το δικό τους, αν θέλετε, νευρία ενία θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Εμείς, οι διακηρυγμένοι φίλοι τους, γιατί να κάνουμε εμείς πίσω και να μην εκφράζουμε κι εμείς την δική μας αντίληψη, τουλάχιστον σε επίπεδο, ξαναλέω, όχι διμερές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά σε επίπεδο διευρωπαϊκό, τη δική μας αντίληψη για το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Είμαστε υποχρεωμένοι και, αν θέλετε, να πω και το εξής για να δώσω και μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι. Αυτό νομίζω θα ήταν χρήσιμο για κάθε οκρατή. Τι σημαίνει διαδικασία επί παραβάση? Η Επιτροπή μας πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μας πάει δηλαδή στο Λουξεμβούργο. Τι θα γίνει εκεί? Εκεί η Ελλάδα, αν δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν συμμορφωθεί, πάβει η πειθαρχική διαδικασία της Ελλάδας. Αν δεν συμμορφωθεί, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα βάλει και δεν ενσωματώσει δηλαδή στην εσωτερική ένωμη τάξη την Ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν υποβάλλει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα της βάλει χρηματικό πρόστιμο ορισμένο σε ένα ύψος, κατά αποκοπή χρηματικό πρόστιμο, έτσι λέγεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αυτό, mm-hmm. και θα της βάλει και χρηματική ποινή της Ελλάδος, δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, αν δεν μου στέλνεις και δεν μου υποβάλλεις το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι δηλαδή, συγκεκριμένη χρηματική ποινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Οι οδηγίες, σας είπα, επειδή ανήκουν στην δευτερογενή ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει και να ενσωματώνονται στις εθνικές ένωμες τάξεις, αλλά και να εφαρμόζονται. Το καταλαβαίνετε. Γιατί αλλιώς έχει ποινές. Αλλιώς έχει ποινές. Ο λαός το λέει. Έχει ποινές. Πληρώνουμε εμείς και οι ευρωλογούμενοι. Ναι, ναι. Ας πούμε την αντίληψή μας τουλάχιστον. Τέρμα η υποχωρητικότητα. Τέρμα ο φόβος, τέρμα η ενδοτικότητα. Μα θέλει αυτό το οποίο το ζητούμενο είναι επιτέλους να δούμε μια περήφανη εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Και όχι να είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι. Αυτό είμαστε, έτσι το λέει απλά ο λαός, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, είχαμε ειδού πεδίο δόξης λαμπρό να φτιάξουμε μια περήφανη εθνική πολιτική και εμείς εξακολουθούμε να είμαστε στην πολιτική της υποτέλειας, στην υποχρεωτικότητα, στην υπόκυψη, στο να σπαστούμε τα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Εντάξει, όλα τα πάντα, κύριε Γκουγκουρέλα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, την οποία δυστυχώς οι κυβερνώντες και οι νυν και οι προηγούμενοι δεν την έχουν. Είναι ξεκάθαρο. Και μένει σε εμάς να κάνουμε τις επιλογές που πρέπει να κάνουμε. Είναι απλό. Είναι απλό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Επίσης, με υγεία θα χαρώ να το ξαναπούμε. Να είστε καλά.